Την ευκαιρία να κατανοήσουν και να νιώσουν πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο τα παιδιά με αυτισμό είχαν σήμερα οι Χανιώτες που βρέθηκαν στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Στο πλαίσιο της ημέρας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον αυτισμό, το προσωπικό του ΚΙΦΑΠΗ Μεγαλόχαρη είχε στήσει στην πλατεία ένα πρωτότυπο ενημερωτικό περίπτερο. Τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν μια σειρά από κάποιες δυσκολίες στην αντίληψη των πραγμάτων. Προσομοιάζουμε εδώ πέρα μέσω κάποιων δραστηριοτήτων, φορώντας κάποια γυαλιά με βαζελίνη, ώστε να μπορέσουν να διαβάσουν ένα κείμενο. Στην ουσία γίνεται η αντίληψη, πώς αντιλαμβάνονται την όρασή τους σε ένα γραπτό κείμενο. Βάζουμε και άλλη ανάποδα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται την κίνηση και την κινέστηση περπατώντας πάνω σε μια ευθεία γραμμή. Φοράμε γάντι για λεπτή κινητική κίνηση, προσπαθώντας να περάσουμε μια χάντρα μπαλάκια μέσα σε μια χάντρα, ώστε να δούμε πάλι πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την κινέστηση για μια δραστηριότητα. Και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ώστε να ευαισθητοποιηθεί πάνω στο φαινόμενο του αυτισμού και να βοηθήσει το κέντρο μας ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και να λειτουργεί κανονικά. Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος είναι σύνθετες και χαρακτηρίζονται από δυσκολία στην επικοινωνία και στις κοινωνικές δεξιότητες, ενώ από το 1980 έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα ποσοστά των αυτιστικών ατόμων. Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες δείχνουν ότι τα ποσοστά αυξάνονται. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 166 άτομα που γεννιούνται βρίσκονται στο φάσμα των διαταραχών του αυτισμού. Στα Χανιά λειτουργεί από το 1998 το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών, η Μεγαλόχαρη. Εξακολουθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καθημερινά όλο το χρόνο σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Οι ηλικίες που έρχονται σε εμάς είναι από 5 ετών μέχρι και 45 και όσο πάει. Λειτουργούμε με 16 παιδιά και το καλοκαίρι, λόγω και του θερινού τμήματος που δεχόμαστε παιδιά σχολικής ηλικίας, ανεβαίνουμε περίπου στα 20. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου, τη στήριξή του για την οικονομική στήριξη. Το κράτος εξακολουθεί να μην καλύπτει 100% τα λειτουργικά έξοδα του κέντρου. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να παρέχουμε τις ίδιες ποιοτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται τέλος ότι ο αυτισμός εμφανίζεται 4 φορές πιο συχνά στα αγόρια από ότι στα κορίτσια.